Κάθε 29η Μαΐου πολλοί θρηνούν για την άλωση της πόλης, της πρωτεύουσας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κάποιοι τη θεωρούν ακόμα ως πρωτεύουσα του Ελληνισμού, παρόλο που αυτή καμία σχέση είχε με την Ελλάδα. Η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πρωτεύουσα του Ελληνισμού, ούτε υπήρξε ποτέ. Ήταν πρωτεύουσα της Χριστιανικής Αυτοκρατορίας που αποκαλείται και Βυζαντινή. Εκείνοι που καλλιεργούν αυτές τις ψευδείς αναφορές είναι πρώτα και κύρια οι εκκλησιαστικοί κύκλοι, που θέλοντας να αποσύσουν από πάνω τους το στίγμα της παράδοσης της πόλης στους Οθωμανούς, επιχειρούν να παρουσιαστούν ως οι υπερασπιστές της πόλης. Όταν έγινε η άλωση, 29 Μαΐου του 1453, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, ήταν ήδη εξασθενημένη και διαιρεμένη τους τελευταίους δύο αιώνες. Δεν ήταν η παλιά κρατεία αυτοκρατορία. Ουσιαστικά η επικράτειά της εκτινόταν σε μια μικρή περιφέρεια της Μικράς Ασίας. Σήμερα το θέμα της άλωσης έχει πρωτεύοντα ρόλο στο εθνικό αφήγημα και οι εθνικιστές το χρησιμοποιούν ως ένα όπλο εναντίον των Τούρκων. Ωστόσο, ο καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Νίκος Καραπηδάκης, τονίζει ότι τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Η άλωση αρχίζει να γίνεται συστατικό στοιχείο της εθνικής αφήγησης τον 17ο και 18ο αιώνα, όταν καλλιεργείται σε μοναστικούς κύκλους ένα είδος χιλιαστικού αλληλτρωτισμού που διαδίδεται ευρύτερα και ευρύτατα σε αγροτικούς πληθυσμούς. Σημαντική είναι και η αναφορά ότι πριν από τον 17ο αιώνα ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Παλαιολόγος, δεν εμφανίζεται Εβραίος ως ηρωική μορφή και πάντως όχι σε εκκλησιαστικούς κύκλους. Ο Πατριαρχικός Λόγος μετά την άλωση δεν αναφέρεται καν στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Άλλωστε ο Παλαιολόγος ήταν ενωτικός και χαρακτηριζόταν ως Ουνίτης και συνεπία τούτου ήταν εχθρός των Αθενωτικών που επικράτησαν και βοήθησαν στην κατάληψη της πόλης. Οι θρύλοι για την αναβίωση του Βυζαντίου εμφανίζονται πολύ αργότερα, όταν πια η Οθωμανική κυριαρχία αρχίζει και αυτή να βιώνεται ως άχθος, δηλαδή ως βάρος, ως φορτίο, λόγω της βαρύτατης φορολογίας, παρόλο που ανάγει την Ορθοδοξία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε εστία εξουσίας για τους κατεχόμενους Ορθόδοξους πληθυσμούς. Αλλά και η Βυζαντινολόγος η Ελένη Γλίγκατζια Αρβελέρ λέει ότι όταν ανέλαβε ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος, έγραψε μια πραγματεία για την άλωση, στην οποία μιλούσε για καταστροφή της χριστιανοσύνης. Αντίθετα, οι Ρώσοι, που είναι μάλιστα φανατικοί αθενωτικοί, δεν γράφουν σχεδόν τίποτε για την πτώση της πόλης. Πέρασαν χρόνια για να αρχίσουν οι σλαβικοί θρήνοι. Εκείνοι που θρήνησαν από την αρχή για την πόλη είναι στην Τραπεζούντα. «Πάρθενη πόλη, πάρθενη Ρωμανία», έλεγα. Ένα δημοτικό τραγούδι που θεωρείται ως ο παλαιότερος θρήνος για την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς βρέθηκε σε χειρόγραφο τον 15ο αιώνα. Τίτλος του ήταν «Ανακάλυμα της Κωνσταντινούπολης». Ένας από τους στίχους του λέει «Πάψετε το χερουβικό και ας χαμηλώσουν τάια. Παπάδες πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει». Και καταλήγει με το ελπιδοφόρο «Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολυδακρίζεις, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι». Όμως δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι που μιλά για θέλημα Θεού. Για θέλημα Θεού μιλά και ο λεγόμενος προφήτης ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Στη διδαχή Γάμμα αναφέρεται στο βασίλειο των Ρωμαίων, το Βυζάντιο δηλαδή, και το οποίο, όπως λέει, το είχον οι χριστιανοί το βασίλειο 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τους χριστιανούς και έφερεν τον Τούρκον και του το έδωσε δια ειδικών μας καλών, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και γιατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος? Δια το ειδικών μας συμφέρον, διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπταν εις την πίστη. Ο δε Τούρκος, ας πράγμα του δώσεις, κάμνεις ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν έδωσε ο Θεός το Βυζάντιο στους Τούρκους, για να μην πειραχτεί η πίστη, γιατί αυτό ήταν το κυριότερο σημείο που ενδιέφερε τότε. Ούτε ελληνισμοί, ούτε έθνη, ούτε τίποτε. Δεν υπήρχαν τότε τέτοια πράγματα. Υπήρχε μόνο η πίστη και αυτό ενδιέφερε όλους εκείνους που ήταν στα πράγματα. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει αυτό το δεδομένο. Όπως μας πληροφορεί στην ιστοσελίδα της Ιερά Μητρόπολη της Σύρου, βεβαίως υπό την χριστιανική αντίληψη κρινόμενα τα πράγματα και υπό την έννοια ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού, ο οποίος,
κατά την αψευδή δήλωση του εσαρκωμένου λόγου του, έχει μετρήσει και τις τρίχες της κεφαλής μας. Όντως ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μια αντίληψη ακατανόητη ίσως για μερικούς, γράφει, απόλυτα όμως κατανοητή από τους χριστιανούς, οι οποίοι εμπιστεύονται την πρόνοια του Θεού και δεν κρίνουν τα γεγονότα από τα φαινόμενα, αλλά από την γενική τους έκβαση, εντάσσοντάς τα στο ενιαίο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Η Οθωμανική κατάκτηση λοιπόν έσωσε την Ορθοδοξία και δεν έχουν αδίκο. Οι Λατίνοι ήταν σκληροί κατακτήτες και επί κυριαρχίας τους ήταν η μοναδική περίοδος που κινδύνευσε η Ορθόδοξη Εκκλησία και προτιμούσαν τους Οθωμανούς αντί τους Φράγκους. Αυτή η άποψη ισχύει μέχρι τις μέρες μας. Το λέει δημόσια ενώπιον ακροατηρίου ο πανεπιστημιακός καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ο οποίος είναι καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Πώς επέτρεψε ο Θεός να πέσει στα χέρια των αγαρινών Μωαμεθανών, των μουσουλμάνων? Ο Θεός έχει σχέδια μέσα στην πασοφία του, τα οποία εμείς είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεδιαλύνουμε. Μπορεί λοιπόν κανένας να ισχυριστεί και για την άλωση της πόλεως τους Τούρκους, αλλά ακόμη και για την δική μας την εθνική παλιγγενεσία το 1821, ότι ήταν ένα σχέδιο του Θεού που είχε σχέση με τη σωτηρία του κόσμου. Θα μπορούσαν να ήμασταν υπόδουλοι στους Φράγκους. Είχε προηγηθεί ήδη η Φραγκοκρατία. Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να έρθουν και να εγκατασταθούν Φράγκοι εδώ, Ευρωπαίοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί? Και γιατί δεν έφερε ο Θεός τον Τούρκον, έφερε τον Τούρκον και δεν έφερε ένα άλλο γένος? Δια ειδικών μας συμφέρων. Διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπταν εις την πίστη. Και ο δικός μου νους, αν έχει κάποιο φωτισμό, πάει και λίγο παραπάνω. Προκύπτει αυτό και στη συνέχεια. Ότι αυτό έγινε ώστε η Ρωμιοσύνη, οι Έλληνες, να μείνουμε αμέτωχοι στις εξελίξεις οι οποίες επρόκειτο να γίνουν στην Ευρώπη. Διότι στην Ευρώπη, με τον ουμανισμό, με την αναγέννηση, με τον αθεϊσμό, τα γκρέμισαν όλα. Με τη Γαλλική Επανάσταση δεν έμεινε τίποτε όρθιο, ιερό και όσιο, τίποτε όρθιο. Οι Ευρωπαίοι τα κατέστρεψαν όλα. Σκεφτείτε μόνο τον αθεϊσμό του Βολτέρου, από εκεί ξεκίνησε και ο Μάρξ, και φύρε τη διάλυση των πάντων εναντίον του κλήρου, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον, όλα διαλύθηκαν. Με την αναγέννηση και με τον διαφωτισμό, τον περίφημο διαφωτισμό, που δεν είναι διαφωτισμός, είναι διασκοτισμός. Ο Θεός λοιπόν προνόησε ώστε μέρα σε αυτές τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στην Ευρώπη αυτούς τους αιώνες, 14ο, 15ο, 16ο, 18ο, εμείς να είμαστε εδώ φυλαγμένοι, να μας φυλάει ο Τούρκος για να μην χάσουμε την πίστη μας. Πολύ ξεκάθαρος ο Θεόδωρος Ζήσης. Πάμε τώρα στα της άλωσης. Η Αθενωτική Ορθόδοξη με επικεφαλή στο Γεώργιο Σχολάριο, πρώτο διορισμένη πατριάρχη από τον Σουλτάνο με το όνομα Γεννάδιος, συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς. Μετά την άλωση, ο Γεννάδιος ορίστηκε ως εθνάρχης των Ορθόδοξων Ελλήνων, Βλάχων, Σλάβων και Αλβανών της Αυτοκρατορίας. Κατά τον χρονικογράφο της άλωσης Γεώργιο Φραντζή, ο μεγάλος Δούκας Νοδαράς, φανατικός Ορθόδοξος, διατυμπάνιζε ότι προτιμούσε να δει την πόλη φακιόλιων βασιλεύων Τούρκων παρά καλύτερα λατινική. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ιστορία της πόλης του Τούρκου ιστορικού της άλωσης Ταρίχ Μουν Χεβατή, πολλοί καλόγεροι και παπάδες αυτομόλυσαν στις γραμμές των Οθωμανών. Το ίδιο γεγονός αναφέρεται και από τον Γερμανό Βυζαντινολόγο Μόρτμαν στο Πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και σε πολλές άλλες πηγές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο θρησκευτικός φανατισμός οδήγησε χιλιάδες νέους στο μοναχισμό με αποτέλεσμα να αποψηλωθεί ο στρατός και να μείνει έρμεο στα χέρια των μισθοφόρων. Όταν η πόλη επολιορκείτο, οι νέοι ήταν κλεισμένοι στα μοναστήρια και προσεύχονταν να πέσει η πόλη. Και ενδεικτικά αναφέρω ότι σύμφωνα με διάφορες πηγές, στην τελική μάχη έλαβαν μέρος μόλις 5.000 άντρες μαζί με άλλους 700 γεννουάτες εθελοντές. Ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος επάνω στις επάλξεις της πύλης του Ρωμανού έχει δίπλα του
τον Τζουστινιάνη, ο οποίος είναι Γενοβέζος, και ο Τζουστινιάνη έχει μαζί του 800 πανωκάτω Γενοβέζους στρατιώτες, καθολικούς. Δίπλα του έχει τον Ισίδωρο του Κιέβου, ο οποίος είναι Μητροπολίτης του Κιέβου, Έλληνας, αλλά δέχονται τα πρωτεία του Πάπα. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος έχει κάνει πριν λίγες μέρες ενωτική λειτουργία στην Αγία Σοφιά. Τι κάνουνε οι ανθενωτικοί, δηλαδή όλοι οι καλόγεροι της πόλης κατά κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή. Ο Γενάδιος, ο οποίος γίνεται μετά πατριάρχης από τον Μωάμεθ, ο Γενάδιος έχει τυχοκολλημένο ανάθεμα εναντίον του Κωνσταντίνου στο κελί του. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά. Και όταν μπαίνουν οι Οθωμανοί, όταν έχουν περάσει τα πλοία τους, τα έχουν σύρει μέσα στον Κεράτιο κόλπο, όταν όλα είναι ανοιχτά, η ιστορία της Κερκόπορτας είναι λίγο αστεία, γιατί οπωσδήποτε θα είχαν τελειώσει. Η Κερκόπορτα, να μην τα ξαναπούμε, να λέμε ότι είναι ένα σύμβολο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι χριστιανοί μέσα στην πόλη ήταν διχασμένοι, όπως πάντα οι Έλληνες, σε ενωτικούς και ανθενωτικούς. Οι μεν ενωτικοί λέγανε μόνο όταν οι δύο Ρώμες ήταν ενωμένες κυριαρχούσαν στον κόσμο, δηλαδή η παλιά, η καινούρια, άρα τα πρωτεία του Πάπα, ενώ οι ανθενωτικοί λέγανε αυτό που ζήσαμε το 1204 από τους δυτικούς να μην το ξαναζήσουμε. Οπότε ο Νοταράς προτιμώ να δω καφτάνι Τούρκου μέσα στην πόλη παρά κιάρα λατινική. Οπότε με τέτοιου είδους, αν θέλετε, συνέστημα, πώς θέλετε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα των Τούρκων, 150.000 με Αλβανούς, με και τα λοιπά, ως και Σέρβους ακόμα, μαζί τους. Η συνεργασία με τους Οθωμανούς επεκτείνεται. Η στάση των Ορθόδοξων και η γραμμή δεν δόθηκε μόνο από την Κωνσταντινούπολη, αφού υπάρχουν και στοιχεία και πηγές ότι ο ηγούμενος Βλατάδων Θεσσαλονίκης συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς. Ακόμα οι καλόγεροι με επιστολή τους το 1430 στον Μουράτ τον Δεύτερο, που πολιορκούσε τη Θεσσαλονίκη, τον συμβούλεψαν να αποκόψει τους σωλήνες του Ιδραγωγείου για να πέσει η συμπρωτεύουσα στα χέρια των Οθωμανών. Ο Σουλτάνος αργότερα τους έδωσε αρκετές χωροαπαλλαγές. Επ' αυτού, ο περιηγητής Γουάλπολ αναφέρει το σχετικό φυρμάνι με την ανανέωση των προνομίων που πέτυχαν οι μοναχοί το 1430. Το 1453 ζήτησαν και πήραν προστασία από τον Μωάμεθ τον Πορθητή. Από την πλευρά τους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, όντας βέβαιοι για την πτώση της Κωνσταντινούπολης, έστειλαν αντιπροσωπεία στο Σουλτάνο Ορχάν, προφητεύοντας την τουρκική κατάκτηση και δηλώνοντας υποταγή. Μετά την πράξη τους αυτή, έλαβαν δεκάδες οικονομικά προνόμια. Αλλά και μερικά χρόνια μετά, η Ορθόδοξη Εκκλησία έπαιξε τον δικό της ρόλο στην κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς. Και πήρε βεβαίως και αυτή προνόμια, με κυριότερο τη συνεξουσία και την φοροαπαλλαγή. Άρα λοιπόν, για την επίσημη εκκλησία μέχρι σήμερα, στην πραγματικότητα η πτώση της πόλης δεν ήταν κάτι το αρνητικό. Αντίθετα ήταν κάτι το θετικό, και αυτό έγινε από τον ίδιο το Θεό για να σωθεί η Ορθοδοξία. Κλείνοντας, κάνουμε ένα συνειρμό. Αφού ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, αυτό σημαίνει ότι είναι θέλημα Θεού η πόλη να παραμείνει στα χέρια των Τούρκων. Γι' αυτό άλλωστε και το «πάλι με χρόνια με καιρούς». Σε αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν είναι τυχαίο.